Πέρα, πέρα τα καλά παπούτσια. Ο Σωκράτης μιλάει. Χερεφών. Ρου αυτό. Ρώτα τον αυτόν. Τι έρωμε. Τι να το ρωτήσω. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο ερώτηση. Ναι, δεν είναι. Ο Σωκράτης και ο Χερεφών δεν είναι να ζητούν μια ερώτηση απλά. Αλλά είναι σαν να δίνουν μια ευκαιρία και στον έρωτα. Ω, έρωτα της Αφροδίτης, σάτυρε. Στέκεσαι στην άλλη της μπάντα. Καθώς ο Σωκράτης μας λέει ο Ολυμπιόδωρος, ο σχολιαστής του Πλάτωνα μετά Χριστόν, ήρθε βλέποντας ότι απατούν το Δήμο, ήρθε να σώσει τις ψυχές των Αθηναίων εκεί και του ίδιου του Γοργία. Και πώς θα το έκανε αυτό αν δεν είχε έρωτα? Έρωτες και τα καλά παπουτσάκια εδώ, είμαστε εδώ, διαλεκτική σημαίνει έρωτα. Ξαναγυρνάμε εκεί που ο Πλάτωνας μας δείχνει το Σωκράτη να ακούει μαγεμένος τον πρωταγόρα να μιλάει. Και σκέφτεται αυτό. Λέει ότι τον έβλεπα να μιλεί και είχα επιθυμία να τον ακούσω κι άλλο. Still under his spell and I kept on looking at him. Ήταν σαν να έβλεπε να μιλεί ο έρωτας. Μας το δείχνει το λεξικό, το λόγιο. Το ερώ σημαίνει μιλάω. Και το ερώ σημαίνει έρος. Αλλά έχουν το ίδιο άκουσμα. Δηλαδή πρέπει να ρωτάτε κάθε φορά αν έχει υπογεγραμμένο συμβολάκι από κάτω το μέγα, για να ξέρω ότι α, τώρα μιλάει και τώρα ερωτεύεται. Όχι, τώρα δεν ερωτεύεται, τώρα μιλάει. Α, δεν μπορεί να είναι ότι μιλάει ή ρωτάει με έρωτα σε μια λέξη. Όχι, α, οκ, εντάξει. Ο έρωτας με το έρωτα είναι... τον έρωτα, τον έρωτα πράσες, πράσες. Στον έρωτα πράσες, πράσες, τον έχω φυτεμένο. Αν δε σαμάν τον έρωτα, τον έχω φυτεμένο. Άμα θέλετε πρισσείς να γρυκίσετε το original τραγούδι, πατήστε τους κριτικούς άρχοντες της μουσικής ΕΠΑΕ. Πράσες σημαίνει κάτι σαν μπαχτσέ, έτσι. Φιόρες. Αχ, φιόρες. Εδώ είχα βρει μια καρδούλα που σχηματίζεται με δύο σχήματα στο αρχαίο θέατρο της Ακροπόλεως. Βρίσκεται εκεί χαραγμένο στο θρόνο των επισήμων της εποχής. Παρόμοιο σχήμα βρήκα και στο καημένο το δημοτικό σχολείο που είμαι εικαστικός. Σαν ένα τέτοιο σύμβολο ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που αλληλεπιδρούν. Έτσι είναι και η μεταξύ του σχέση. Χερεφών και Γοργία. Όπως και σε άλλο διάλογο, ο Πλάτωνας μας λέει ότι και αυτοί που ρωτάνε και αυτοί που αποκρίνονται σχηματίζουν αυτή την ουσία του λόγου. Δεν έχουμε ακούσει αυτή την απόλυτη αρχή του ρητού. Εν αρχή ήν ήτανε, διαρκής αόριστος, ο λόγος. Πώς να μεταφραστεί αυτή η λέξη που λέει ο Ιωάννης, που σε άλλες γλώσσες μεταφράζεται μόνο σαν λέξη. In the beginning was the word. Όταν η λέξη μπερδεύεται και με το Θεό. Όταν η λέξη υποτίθεται είναι ο Θεός. Μα δεν είναι η λέξη ο λόγος. Γιατί λέει πάλι στο πρωταγόρο ο Σωκράτης, διέλθυνλη. Διαπέρασε την αναλογία στο μεταξύ μας λόγο. Έτσι είναι και η μεταξύ του σχέση. Η γλώσσα δεν μπορεί να κερδίσει τον λόγο. Ο λόγος είναι φως άνω της αρχής, άκτης των φως. Διαχέεται γύρω και μέσα του, σε ένα μέρος του. Η αναλογία του βρίσκεται μεταξύ των αντιθέτων, στη γη και τη φύση της. Τι, μόνο σε ένα ουράνιο λόγο, όπως νομίζουμε τις ιδέες του Πλάτωνα, αποκομμένες από τη γη. Εδώ ξέφυγα λίγο. Ζωγράφησε το Σωκράτη να ανυψώνεται από τις ερωτοαποκρίσεις του προς το Γοργία που παίζει ένα σκάκι, ένα παιχνιδάκι. Αλλά ο λόγος δεν είναι ένα ατομικό σχήμα που ανεβαίνει προς τα πάνω μόνο, σαν υπέρτατη αλήθεια ενός ατόμου. Κάθε απόκριση ερωτώμενου δεν είναι μοναδική. Δεν υπάρχει χωρίς τον άλλον που ερωτά. Η έκφρασή του τη χρωστάει στον άλλον, σε κάποιον άλλον που του δώσε φτερά να πετάξει, για να ανακαλύψει σχήματα, κώδικες, φουρτούνες, αλήθειες που προέρχονται και από τον άλλον, αλλά και από τον ίδιο του αυτό. Βάλει στον άλλο. Αριστερά είναι ο Χερεφών, άειλος με τη λευκή επιφάνεια. Δεξιά
Ο δάσκαλος ρητορικής και φίλος της αθηναϊκής ελίτ γοργίας. Έχει παρατακτικά σχήματα εδώ. Μου θύμισε και τη δουλειά της Σοφίας, σαν εικονογράμματα κάποιων ενιών που σχηματίζουν στο χώρο, τον κενό, τον πιέζουν, τον οργανώνουν, τον θυμώνουν, τον συχίζουν, διαστηρώτων αντιθέτων, σαν ζικ-ζακ. Το χάος που είναι μαυρίλα και είναι άπειρο, σπυροειδή κίνηση. Ίσως η ψυχή χρειάζεται να πηγαίνει οργανικά προς το είδος που κατοικεί και όχι με παρατακτικά σχήματα, προετοιμασμένα στην εντέλεια, ασφιχτικά, χωρίς διέξοδο, να καλύπτουν το ένα το άλλο με δίχως μέτρο. Και στο Φέδρο, ο Φέδρος το διαβάζει ένα κείμενο του Λυσία. Λέει, σαν απάντηση ο Σωκράτης, είναι δυνατόν κάθε όνομα να είναι μόνο τα σημεία και όχι ο κενός χώρος. Σαφή και στρογγυλά, ακριβώς έκανε στον όνομά του, δηλαδή ότι υποτίθεται αυτά τα σχήματα και τα σημεία δεν προσωπεύουν κάθε όνομα. Είναι δυνατόν. Συγγνώμη, λέει, αλλά έχω εγώ ουδενία. Δεν μπορώ να κατανοήσω όλα αυτά τα σχήματα και τα σημεία που είπε ο Λυσίας. Δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν ή να ταυτοποιήσουν, μάλλον, τον κενό μου χώρο, την ουδενία μου. Συγχώρεσέ με. Χαρινόντως του τίποτα της ουδενίας μου. Αυτό το τσίκι τσίκι, το παρατακτικό στην ψυχή μου, δεν μπόρεσε με. Γιατί πώς να το κατανοήσω. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, καλά ρε βλάκα, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό κάνει και αυτό ένα και αν κάνει δύο αυτό και. Και ότι έτσι, ότι είναι πιο σχηματισμένη γνώση και εμπειρία ενό ανθρώπου που μεγαλώνει, που εξελίσσεται. Και τα επίπεδα μάθησης και όλα αυτά. Και είναι όλα οργανωμένα. Και είναι έτσι. Και το παιδί μαθαίνει έτσι. Όχι. Υπάρχει πάντα κάτι άκτιστο. Είναι σαν. Τώρα θυμίζει αυτό το. Το καλούπι που βγάζουν οι γλύπτες από το, τα σημεία έτσι όπως φτιάχνουν σαν οι γλυπτικοί και βγάζουν τον αρνητικό χώρο. Γιατί λέει ο Σωκράτης κατά λέξη ουδενία. Και τι είναι αυτή η ουδενία του Σωκράτη αν όχι το τίποτα που εστιάζει η ψυχή στο λόγο ανάμεσα στα πράγματα. Ανάμεσα στα τίθετα. Εδώ ανάμεσα υπάρχει ο λόγος. Ας το αλλάξω λίγο άμα δεν πιστήκατε, άμα η πειθό δεν είναι πίσω μου. Άλλαξε θύση στα δύο και. Και ερωτώντες. Και αποκρινόμενοι. Και αυτοί που αποκρίνονται στις ερωτήσεις. Καλύτερα έτσι. Πιο μνημιακό. Αυτή η ουσία δίδομεν του είναι. Και αυτοί που ρωτάνε και αυτοί που αποκρίνονται σχηματίζουν αυτή την ουσία του λόγου. Ο ερωτηθής και ο ερωτώμενος. Δεν υπάρχει διαφορά μάλλον για Σωκράτη και Πλάτωνα ανάμεσα αυτούς τους δύο. Γι' αυτό το λόγο ίσως βρήκε και αυτό το σχέδιο. Ποιος είναι ειδικός, ρε κοπέλια, για να το μεταφράσει τούτο. Ποιος είναι λίγος, πρέπει να είναι κάποιος κάτι για να το μεταφράσει φιλόσοφος, φιλόλογος, θεολόγος με πτυχίο. Ή μήπως πρέπει να είναι ζωγράφος. Σαν βουδιστική διδασκαλία των εικόνων. Image teaching. Όπως λέει και ο Ευγένη Γουάν, βλέποντας τις βουδιστικές εικονογραφίες κάτι σπήλα. Το λογικό τίποτα ανάλογα με την κοινότητα όλων των υπάρξεων. Και είναι σαν να λέει μια ποίηση, δηλαδή κάποιος χρειάζεται να γνωρίζει ότι η χρειά σώματος και μυαλού κάποιου είναι σαν σύννεφα και σκιές. Το να στέκεσαι ιστάμενο στο μυαλό κάποιου είναι σαν. Είναι μια αποσυνδεδεμένη αποχώρηση από τον φαινομενικό κόσμο. Κάπως έτσι υπονοείται κι αυτό, με ένα σχήμα διπόλων. Εδώ ο Γοργίας, το παρατηρήσατε, άλλαξε θέση με τον Χερεφόν. Όπως και στο διάλογο Πρωταγόρα, ο Πλάτωνας αλλάζει θέση σε ομιλητή και ερωτώμενο. Δηλαδή, αλλάζει θέση στο Σωκράτη και στο Πρωταγόρα. Εν τέλει, τα δύο πρόσωπα του διαλόγου Πρωταγόρα αλλάζουν και τις αρχές τους γνώμες όταν ενωθέσεις. Αυτό είναι συμβολικό. Θέση είναι και η γνώμη σου για κάτι, υποτίθεται. Για το τι σημαίνει μάθηση, για το τι σημαίνει μεταφορά της αρετής για αγαθούς πολίτες και πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους αγαθούς πολίτες και τέτοια. Ο Σωκράτης ενστερνίζεται τη γνώμη του Πρωταγόρα και ο Πρωταγόρας του Σωκράτη. Δεν έχουμε να κάνουμε ένα street fighter ποιος θα κερδίσει. Δεν υπάρχουν γύροι και τέτοια και νικητής. Ελπίζω κι εγώ μην ταυτοποιηθεί το καλό και το κακό. Και δεν είναι σταθερά και τα σύμβολα ακόμα. Δεν ταυτοποιούνται πάντα με κάθε όνομα, σε κάθε χώρο και κάθε χρόνο. Πάντα αλλάζουν. Εκεί πάλι στο Πρωταγόρα που σχολιάζουν ένα κόσμο ψημονίδι. Είναι δυνατόν τα πάντα να είναι καλά επειδή δεν έχουν αναμειχθεί με τα ισχρά? Δεν νομίζω, λέει. Ο Σωκράτης λέει ότι ο Σιμονίδης, ας πούμε, δεν το λέει αυτό σαν να έλεγε ότι το λευκό μένει πάντα λευκό όταν δεν έχει αναμειχθεί με τα μέλανα μαύρα. Το μαύρο υπάρχει στο άσπρο. Το άσπρο υπάρχει στο μαύρο. Η θέση εξουσίας συστημάτων διαλέγουν σταθερά πράγματα. Διαβάστε το. Εδώ Φραντσέσκο Βεντρέλα λέει ότι η πρώτη ιστορική τέχνη του 19ου αιώνα φορούσαν το καπέλο σαν detective κιόλας. Υπήρχε μόνο ένα καπέλο του ειδικού επαγγελματία
που πρέπει να φορέσει ένας μόνο, σαν κατηλημένη γνώση. Το δίπολο κατηλημένος ή ελεύθερος αριθμός. Μου θυμίζουν τα σχήματα της λογικής του Μπουλ. Επηρέασε τη δημιουργία των πρώτων τηλεφωνικών δικτύων. Και τα κυκλώματα μοιάζουν με αυτή τη λογική του Μπουλ, αλλά και με άλλα πράγματα. Και με τη ζωή, τα σχήματα των δρόμων, έτσι πως έχει αναπτυχθεί η ίδια η ζωή μας. Θα πει κάποιος ότι μαμά, τι, δεν είναι αναγκαία αυτά τα δίκτυα για να μην έχουμε ατυχήματα, να περάσει πρώτα το 1, να περάσει το 2, να περάσει το 3 και να τα μάθουμε αυτά για να μην γίνουν τρακαρίσματα. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια λογική για να ορίσουμε το χάος των ατυχημάτων και οποιοδήποτε ατυχήματος, είτε είναι ασθένεια, είτε είναι επιδημία, είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι ιστορικός τέχνης, είτε είναι φιλόσοφος, είτε είναι ο ειδικός, που υποτίθεται όλοι αυτοί μαθαίνουν σαν μάθημα, αλλά όχι σαν πάθημα. Υπάρχει θέμα τεχνοκρατικής πορείας. Ένας φοράει το καπέλο του detective, ένας φοράει το καπέλο του καραγκιόζη, ένας φοράει το καπέλο του τέρατος, ένας φοράει το καπέλο του ιστορικού τέχνης. Το καπελάκι, η καπελαδούρα, είχε σημασία. Πλουπ, τρία καπέλα σε ένα. Και αντανάκλαση. Έτσι και αλλιώς το έχουμε δει και να γίνεται αυτό και στις ταινίες. Είσαι αρχαιολόγος, αλλά και κλέφτης αρχαιοτήτων. Σαν τον Τζόουνς εδώ. Πλακώνεις και κακούς Ναζί, οπότε ξυλαιώνεσαι. Ιστορία κρίνει, αλλά η ιστορία είναι γράφεται ιστορικούς, οπότε. Αυτοί οι μικροί μεγάλοι αστεί πόλεων που υπηρετούσαν αστικές ιεραρχίες τύπου λατρείας και πολιτιστικά κεφάλαια γεωγραφικών κεφαλοκρατών στην ιστόρηση της ιστορίας τους. Με ένα βασιλικό επιστημονικό κύριος των περασμένων κύριων κλητώρων ιστορίας της φιλοσοφίας συνεχίζουν και σήμερα διαφημίζοντας με μια όρατη ισχύ πάνω στα αισθητικά θεματάκια των περασμένων ζώων και εποχών, τα γεωγραφικά όρια της επιρροής των δικτύων που τους στρέφουν. Γιατί ο έρωτας έχει και πολύ παντόφλα. Και το ξύλο, άμα είναι για το σόφρον μέρος, τότε είναι δίκαιο, υποτίθεται. Αυτό πιστεύουν όλοι. Για να πάμε λίγο και στο πιο αλλοσύνδετο μέρος του διαλόγου. Πώς το εννοείς, λέει ο Χερεφόν. Όταν άμα τύχανε να είναι δημιουργός υποδημάτων, δεν θα αποκρινόταν ότι είναι σκητοτόμος, ότι είναι παπουτσής. Τα υποδήματα. Γιατί το λέω αυτό το παράδειγμα? Γιατί το πετάει αυτό που ταιριάζει και με την παντόφυλλα που κρατάει η Αφροδίτη? Άμα βγαίνει παπούτσιο, λέγαμε ότι είσαι παπουτσή. Άμα είσαι ρήτορα, τι κάνει? Έχει αυτά τα υπέροχα παπουτσάκια φτιάξει εδώ ο Νίκο Λομπάγερ. Έλα, πάρε παπουτσάκια από τον Νίκο που σου πουλάει ακριβά για να νιώθει ακριβώ μέρο του μεγαλείου. Ή να λέμε με εφημερίδε top φτιαγμένα παπούτσια ψιλοτάκουνα που προχωράνε τον κόσμο στα γραφεία, τα τεχνοκρατικά. Ή μήπω το δεξιό παπούτσι με το σουγκαράκι είναι πιο άνετο τελικά και πιο της μόδας. Είναι άνετη σούπερ ιδέα για να την περπατήσουμε σε παπούτσι άραγε. Η πίστη της ανακύκλωσης που φοράμε σε παπούτσι, ή μήπως το παπούτσι είναι απλά το σύμβολο για ένα άλλο σύμπτωμα καινούριος πίστεως του καλού Σαμαρίτη που τρώει τα πλοκολά του και έτσι αισθάνεται ότι σώζει τον κόσμο. Ενώ οι εταιρείες το δολοφονούν. Πάρε τα καλά και τα καλά παπουτσάκια εδώ, είμαστε εδώ, παπαμπαμπαμπαμ. Η τέχνη του υποδηματοποιού είναι αυτή που συνοδεύει τον κενό χώρο του ποδιού που θα μπει μες στο παπούτσι. Δηλαδή το παπούτσι θα συνοδεύσει ένα ανθρώπινο πόδι για να πατήσει τόσες φορές, χωρίς πόνο, αλλά με χρηστή άνεση, τον κόσμο. Οπότε δεν έχει σημασία το εξωτερικό, αλλά το εσωτερικό μέρος του παπουτσιού, αυτό το αόρατο, αυτή είναι η τέχνη. Το άδειο παπούτσι λαμβάνει υπόψη του ο καλός υποδηματοποιός. Το φάντασμα του ποδιού λαμβάνει υπόψη του. Το ίδιο το πόδι θα φιλοξενηθεί στο παπούτσι. Στον κοινό χώρο του, μέσα δηλαδή. Η ερώτηση για παράδειγμα του παπουτσοποιού, σκητοτόμου, δεν είναι νέα ή δεν είναι ειρωνικό. Όχι μόνο από Πλάτωνα, δεν το χρησιμοποιεί και ο Πλάτωνας, αλλά Ξενοφόντας. Ένας άλλος φίλος Σοκράτης στα απομνημονέματά του. Ερωτάει λοιπόν ο Σοκράτης, από ποιον είναι λογικό να μάθει κάποιος το δίκαιο? Όπως κάποιος πάει σε ένα μάστορα, αρχιτέκτονα, χαλκαία, υπέα ή παπουτσί για να μάθει μια τέχνη. Όπως το άλογο για το βόδι εκπαιδεύεται και γίνεται υπάκουο με αυτά που ξέρουν οι διδάσκοντες. Έτσι και αυτός που θέλει να μάθει πού να διδάξει τον γιο του ή τον δούλο του, σε ποια εταιρεία ή σε ποιον καλοτεχνίτη θα τον πάει για να πετύχει άραγες. Δίνοντας και το παράδειγμα αυτού που θέλει να πει παπούτσια, δηλαδή, και το σκητέα, διδάξαστε. Ή διδαξάστε, πώς το λέει, δεν θυμάμαι τον όνος, πάλι τα γόρος κεφαλαία. Πάντα υπάρχει ένας κενός χώρος, ένα μέτρο που συνοδεύει στον άλλον.
του παράγεις ένα προϊόν, του δίνεις ένα δώρο και λέει ο Πίας, όταν ακούει τον Σοκράτη να λέει για τα παπούτσια πάλι και λέει «Α, Σοκράτη, πάλι τα ίδια λες». Λείπω τόσο καιρό, γιατί ήταν από την Ολυμπία νομίζω ο Πίας. Και θυμάμαι ότι αυτά τα άκουγα και παλαιότερα από σένα. Ενώ εγώ δοκιμάζω να πω κάτι καινούργιο. Πάντα προσπαθώ να πω κάτι το κενό, με αλφαγείο το κενό. Και ο Σοκράτης απαντά, «Μα την Ήρα, η Πία δηλαδή, εσύ έχεις βρει το αγαθό, το οποίο θα πάυσει την διχόνοια μεταξύ των δικαστών στις ψηφοφορίες του, τις αντιδικίες και τις αντιλογίες των πολιτών περί δικαίου και τους πολέμους των πόλεων μεταξύ τους. Αν το έχεις βρει αυτό, πες το μου, πριν φύγεις ξανά». Και ο Ιππίας μετά από όλα αυτά του λέει εριστικά, σε κατηγορία, μα γι' αυτό που ήταν γνωστός ο Ζένης Σοκράτης. «Όλο για το τίποτα μιλάς εσύ και τίποτα δεν θέλεις να υπέχεις το λόγο. Ούτε γνώμη αποφαίνεσαι περί ουδενός». Ο Ιππίας τον κατηγορεί σαν μηδενιστή. Αλλά ο Σοκράτης δεν είναι μηδενιστής. Απλά θέλει να το πει ότι το ουδέν κυριαρχεί και μετράει τον κόσμο. Αυτό το ουδέν που δεν δύναται με τα χέρια μας, λέει, να το συμπιέσεις. Το κενό δεν δύναται να συμπιεστεί, αλλά να συνοδευτεί. Και είναι σαν να λέει ότι το ουδέν, όπως το συνοδεύεις, αυτό το φίδι, αυτή η πινελιά που γίνεται, δεν μπορεί να ξαναγίνει. Και ταυτοποιητικά, όπως το κάνουν τώρα πια, σημείο προς σημείο ή αντιγραφή ή αυτό το επισκόπηση, πώς να το πεις. Το ουδέν που συνοδεύει αυτή η πινελιά δεν γίνεται να γίνει ταυτολογικά, ταυτολογική αντιγραφή. Δεν μπορείς τον κενό χώρο να τον αντιγράψεις. Πλάτων μέσω του Γοργία λέει κενόν ουδέν. «Για πες μου, Γοργία», λέει ο Χερεφών, «αληθεύει, λέει, ότι ο Καλλικλής επαγγέλει αποκρίνεσαι». Είναι σαν να λέει ότι το επάγγελμά σου είναι να αποκρίνεσαι ότι σαν να σε ρωτήσουν. Έρωτα. Έρωτα. Ναι, λέει ο Γοργίας, αληθές είναι ο Χερεφών. Μ' αρέσει που χρησιμοποιεί και το επιγγελόμενο όμως. Δηλαδή, εντάξει, είναι λέξη που δεν είναι τυχαία διαλεγμένη. Γι' αυτό έχουν βγει και εδώ κάτι φτεράκια. Ναι, αληθεύει τώρα, μπορώ να σου πω ότι κανείς δεν με ρώτησε κάτι καινούριο. Πολλά έτη τώρα. Λέει κενόν ουδέν. Κενό με έψιλον, κενό με αλφαγιώτα. Ο δαιμόνιος Πλάτων. Ο Πλάτων προβάλλει στο έργο του σοφιστής την αντίθεσή του με τον φιλόσοφο Παρμενίδη, ο οποίος μίλαγε για μια αόρατη αιώνια ουσία ενός αναλύωτου κενού χώρου, λέγοντας ότι αυτό μηδέν έχει φρόνηση, δεν είναι σεμνό, δεν έχει νου, είναι ακίνητο και άγιο. Μόνο ιδέες όνο αυτό καθ' αυτό κατατάφεται έχει. Και ουδέποτε ουδεμή ουδαμός, αλλίως είναι ουδεμία να δέχεται. Καμία. Είναι ποίημα ή πάθος αυτή η γνώση της ουσίας. Άρα, λέει ο Χερεφών, δεν θα είναι πολύ εύκολο για σένα να αποκριθείς, ο Γοργία. Και λέει ο Γοργίας, πάρεστη, του πήραν, ο Χερεφών λαμβάνει. Τι είναι ποίηση αυτό, πώς να μεταφράζεται αυτό. Εδώ παρεμβαίνει και ο Πόλος, βγαίνει τσουπ και λέει, οπ, μα το δία, λέει, αν σε, ο Χερεφών λέει και εμένα, λέει, να ρωτήσει, γιατί είναι πολλά, λέει, που έχει αναλύσει τώρα ο Γοργίας και πρέπει να είναι και κουρασμένος. Και λέει ο Χερεφών, τι Πόλε, εσύ, λέει, τόσο καλά σαν το Γοργία θα αποκριθείς. Πόλος το παίρνει λίγο προσωπικά και λέει, τι, δεν του δεν είσαι ικανός, τι, δεν νομίζω ότι είμαι ικανός. Και εδώ τελειώνει η δεύτερη σελίδα. Γιατί ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του άραγε και πρόσφερε αυτή την αντίθεση στην εμπειρία του δασκάλου, αυτή την αντίθεση στην όποια ιεραρχία που υπηρετούν δουλικά αυτοί που δεν ξέρουν αυτούς που υποτίθεται ότι ξέρουν, η πρώτη αντίθεση στη φαρανοϊκή Ρώμη που θερίζει πριν να σπείρει. Αυτά τα παπουτσάκια από την Αίγυπτο, με ξύνα για από τάφους, δεν θυμάμαι ποιους, του τα χαμούν, μα κάτι δαχτυλάκια. Thank you.